Κοιτάξτε, το πώς θέλω στο φθινόπωρο εξαρτάται πραγματικά πολύ από το πρώτο το πόσο πολύ γρήγορα θα εμβολιαστούμε και σε ποιο επίπεδο θα εμβολιαστούμε. Έχει να κάνει φυσικά και με το πώς θα διαχειριστούμε την εξέλιξη της πανδημίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το σημαντικότερο σου παράγοντας θα είναι το επίπεδο εμβολιασμού και η ταχύτητα με την οποία θα φτάσουμε στο οποιοδήποτε επίπεδο. Αν δεν εμβολιαστούμε σε ένα επίπεδο της τάξης του 63-65% του συνολικού πληθυσμού, και εγώ θα έλεγα το 75% του συνολικού πληθυσμού, ακόμα καλύτερα, τότε η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μια κλιμάκωση της πανδημίας από τα μέσα με τέλος Σεπτεμβρίου και έπειτα, όταν δηλαδή θα έχουμε γυρίσει τις πόλεις και θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνουμε και στην ρουτίνα της αστικής ζωής και της αστικής λειτουργίας και ταυτόχρονα να αρχίσει να κρυώνει λίγο καιρός, να πέφτουν οι πρώτες βροχές, που σημαίνει να μπαίνουμε πιο πολύ στους εσωτερικούς χώρους. Με δεδομένη την επικράτηση τότε πια της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, δεδομένη, δεν νομίζω ότι υφίσταται αμφιβολία γι' αυτό, κατάσταση θα είναι δύσκολη, εκτός αν έχουμε εμβολιαστεί. Αλλά και συνθάσω και μας φτάσω, νομίζω η κατάσταση είναι αυτή, πολύ θετική και προβλέπω να συνεχίσει, εκτός αν υπάρχουν βεβαίως ηρωές από εισρωές, για παράδειγμα, τουριστικές κτλ. Στην Καβάλα έχουμε μια πολύ μικρή αυξητική τάση, αλλά θα έλεγα ήπια, η οποία θεωρούμε ότι θα προχωρήσει από κλιμάκωση. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει σε επίπεδα επιπέδων ύψους, σε ύψη του τύπου επίπεδων ανησυχίας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να διαγράφονται καλά τοπικά.